Ευχαριστώ. Με το παρόν νομοσχέδιο τροποποιείται ο ΑΕΠ σαν όνιμη εταιρεία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ακόμα καλύτερα οι ανάγκες κερδοφορίας των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρηματικών ομίλων. Η επιμονή στην εξωστρέφεια, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, δεν αποτελεί μια μηχανιστική νεοφιλελεύθερη δοξασία. Η ανάγκη του κεφαλαίου για εξωστρέφεια ως εργαλείο διασφάλισης της κερδοφορίας του πηγάζει από τη διεθνή καπιταλιστική ανάπτυξη και τις αυξανόμενες αλληλοεξαρτήσεις του. Η ανάγκη του καπιταλιστικού κέρδους προσανατολίζει αντικειμενικά την καπιταλιστική οικονομία προς τα εκεί, παρά το γεγονός ότι εξωστρέφει αντικειμενικά εκθέτει την οικονομία ακόμα περισσότερο στις διεθνείς αναταραχές. Καπιταλιστική οικονομική κρίση, πόλεμοι κλπ. Γι' αυτό και σε διάφορες εκδηλώσεις για την προώθηση της εξωστρέφειας δεν υπάρχουν διαφορές στις παρεμβάσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, αλλά ανταγωνισμός στο ποιος ενισχύει περισσότερο την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, η αστική πολιτική συνειδητά συσκοτίζει ότι η αύξηση των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, εκτός από μεγαλύτερη έκθεση της εγχώριας οικονομίας σε διεθνείς κρίσεις, μεταφράζεται σε ένταση της ανισόμετρης ανάπτυξης μεταξύ κλάδων και περιοχών της χώρας και σε μείωση της ικανότητας εξασφάλισης αυτάρκειας, που οι επιπτώσεις φαίνονται σε περιόδους κρίσεων, όπως σήμερα, με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας. Υπήρξε ειδική κυβερνητική σύσκεψη σχετικά όχι μόνο με την εξασφάλιση ενέργειας, αλλά και με την επισιτιστική επάρκεια. Βέβαια, αυτό που απασχόλησε ήταν πώς θα συνεχιστεί αδιατάρακτα η κερδοφορία εμποροβιομήχανων και εισαγωγέων. Κατά τα άλλα, συνεχίζεται ο εμπεγμός του λαού που στενάζει από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια. Και αρνείστε να μηδενίσετε το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο στην ενέργεια και στα τρόφιμα για να πάρει μία ανάσα ο λαός, όπως προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στη χώρα μας, λοιπόν, η εξωστρέφεια με την οποία συμφωνείτε όλοι σχετίζεται κυρίως με την αύξηση των διεθνών μεταφορών του τουρισμού από το εξωτερικό και την αύξηση της παραγωγής εμπορευμάτων για εξαγωγές. Τα τελευταία χρόνια οι εξωστρεφείς κλάδοι της καπιταλιστικής οικονομίας στη χώρα μας ισχυροποιήθηκαν τόσο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όσο και με τη Νέα Δημοκρατία, εμφανίζοντας εξωστρέφεια της οικονομίας σαν ισχυρό χαρτί που λειτουργεί σαν ατμομηχανή της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε επισημάνει πολύ πριν την εκδήλωση της κρίσης ότι η εξωστρέφεια της οικονομίας θα αποβεί αδύναμος κρίκος σε περίπτωση κλειδονισμού της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομίας. Οι εξωστρεφείς κλάδοι, κυρίως διεθνείς μεταφορές και αλλοδαπός τουρισμός, είναι κλάδοι που οι διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας καταγράφονται πολύ εντονότερα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και με την κρίση της εγχώριας οικονομίας που ήταν βαθιά από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Είχε μείωση που έφτανε στο 25% του ΑΕΠ στην κρίση 2008-2015 και μάλιστα μόλις ξεκίνησε να αντισταθμίζει αυτή τη μείωση εκδηλώθηκε νέα κρίση. Παράλληλα, η εξωστρέφεια και οι σχετικές επενδύσεις, όπως και οι καπιταλιστικές επενδύσεις εν γέννη, είτε φορούν εξωστρεφείς κλάδους είτε όχι, ισχυροποιούν το κεφάλαιο που τις υλοποιεί και τα συμφέροντά του και φυσικά σε καμιά περίπτωση των εργαζομένων και συνολικά του λαού. Στον καπιταλισμό, αποκλειστικό κριτήριο για κάθε επένδυση είναι η διασφάλιση κέρδους. Αυτός είναι και εξάλλου ο μοναδικός στόχος των εξωστρεφών επενδύσεων που θέλει να ενισχύσει ακόμα πιο πολύ
ο οργανισμός, ο ΑΕΠ, ανώνυμη εταιρεία. Αυτά τα συμφέροντα είναι οι εθνικοί στόχοι που επικαλούνται οι κυβερνήσεις, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι άλλη είναι η πατρίδα του κεφαλαίου και άλλη του λαού. Εμείς το λέμε καθαρά. Τα τεράστια κέρδη του τουριστικού κεφαλαίου και της ναυτιλίας δεν μεταφράζονται σε πλούτο για τους εργαζόμενους. Στον αντίποδα, μάλιστα, η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου στις διεθνείς αγορές βασίζεται πάνω στη διασφάλιση φτηνής εργατικής δύναμης. Επίσης, σε άμεσες και έμεσες κρατικές επιδοτήσεις που βαραίνουν φορολογικά το λαό. Σε προνόμια χρήσης κρατικής περιουσίας από το κεφάλαιο, πάντα στο όνομα της εξωστρέφειας. Έτσι, ο ΑΕΠ, με το νέο όνομα και τη νέα μορφή της ανώνυμης εταιρείας, θα παρέχει με την εγγύηση του δημοσίου χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος εξωστρέφειας τους εξαγωγής. Η χρηματοδότηση θα φτάνει το 80% της αξίας των τιμολογίων που εξασφαλίζονται από το πρόγραμμα εξωστρέφεια. Σήμερα μπορεί να είναι το πιστωτικό όριο το 1 εκατομμύριο, αλλά αυτό συνεχώς αυξάνεται. Καταλαβαίνουμε φυσικά ποιους αφορά. Και βέβαια τη σύνταξη ασφαλιστηρίου που θα εγγυάται την ασφάλεια των εξαγωγικών πιστώσεων, κυρίως από εμπορικό κίνδυνο, αφαιρεγγυότητα, πολιτικούς κινδύνους, ανωτέρα βία, πόλεμο, σεισμό και άλλα. Δηλαδή, είναι μεταρρυθμίσεις διεύρυνσης για περαιτέρω ενίσχυση των ασφαλιστικών καλύψεων και επέκταση σε νέα προϊόντα εγγυήσεων, χρηματοδοτήσεων κλπ. Ήδη από το πρώτο άρθρο μέσα από τις γενικές διατάξεις ξεκαθαρίζει την τροποποίηση της νομικής του μορφής, δηλαδή ότι θα ονομάζεται Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων και θα είναι ανώνυμη εταιρεία, που μαζί με το δικαίωμα να δημιουργεί θυγατρικές ή να συμμετέχει και σε άλλες εταιρείες, όλες αυτές δεν θα διέπονται από νόμους του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου ή οργανισμούς δημοσίου. Έτσι θα γίνεται πιο ευέλικτη, αφού δεν θα ελέγχεται από το δημόσιο, από το κράτος, για να ικανοποιεί εξαγωγικές ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων. Δηλαδή, το ίδιο το κράτος φροντίζει με νόμο για καθόλου κράτος για δραστηριότητες ενίσχυσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, αυτή η εταιρεία θα υποπτεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Δεν είναι αντίφαση. Αυτό το ρόλο έχει το αστικό κράτος, να ενισχύει τις μεγάλες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε μορφή. Δεν το κάνει όμως για τους εργαζόμενους, αντίθετα παίρνει μέτρα σε βάρος του επίπεδου ζωής του, με μισθούς και συντάξεις πείνας και σε βάρος των συλλογικών και ατομικών δικαιωμάτων του. Δηλαδή, να μην διαμαρτύρεται ούτε για αυτά που υφίσταται. Δίκαια λοιπόν, στις 6 του Απρίλη οργανώνεται πανελλαδική απεργία που πραγματικά θα είναι συνταρακτική. Στο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με τα 20 άρθρα του βλέπουμε ότι επεκτείνεται η χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα και τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων. Εξάλλου, στον εταιρικό σκοπό περιλαμβάνονται οι εξαγωγικές πιστώσεις, η ασφαλιστική κάλυψη και οι εγγύησεις σε αλλοδαπές, και αυτό είναι καινούριο, όχι μόνο σε εγχώριες, αλλά και σε αλλοδαπές εταιρείες, που δείχνει πόσο σύμφυτο είναι το ντόπιο με το ξένο κεφάλαιο, για έργα στρατηγικής σημασίας για την αστική τάξη. Όπως ασφαλιστική κάλυψη και εγγύησεις παρέχονται σε ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Το επταμελές διοικητικό συμβούλιο επιλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και μεταξύ άλλων προβλέπει υπερεξουσίες στον πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο για θέματα που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση. Συνεπώς,
Και μέσα από το άρθρο αυτού του νομοσχεδίου αποδεικνύεται ότι οι αλλαγές που προωθούνται είναι η περαιτέρω χρηματοδότηση και ασφάλεια για ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία από την εξωστρέφεια των μεγάλων επιχειρήσεων. Θα πει κανείς, μα καλά, το ΚΚΕ δεν θέλει να έχουμε εξαγωγές. Εμείς το λέμε καθαρά. Η καπιταλιστική ανάπτυξη και ο εξαγωγικός προσανατολισμός έχει σαν στόχο την ανώτατη ανάπτυξη των κερδών των καπιταλιστών και όχι των εργαζομένων, τους οποίους απομίζουν ακόμα πιο πολύ. Γι' αυτό μεγάλοι εξωστρεφείς κλάδοι έχουν εργαζομένους με μισθούς και εργασιακές σχέσεις που δύσκολα τα φέρνουν βόλτα, όπως λέει ο λαός. Εξάλλου, εξαγωγές σημαίνει μεγάλος όγκος, δηλαδή μπορεί να είναι και μεγαλύτερος από αυτόν που είναι να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες. Αυτό μόνο μεγάλοι μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό και στο σχεδιασμό του το αστικό κράτος τον επιχειρηματία εξυπηρετεί, όχι τον εργαζόμενο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, ιδιαίτερα επίκαιρα σήμερα. Στην Ποντοπόρο Ναυτιλία καταργήθηκαν με νόμο οι συλλογικές συμβάσεις και μειώθηκαν οι οργανικές θέσεις στα πληρώματα, που ευνοούν βέβαια τον εφοπλιστή. Ωστόσο, η κερδοφορία τους είναι στα ύψη. Και με τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, ήδη οι Έλληνες εφοπλιστές παγκοσμίως έχουν το 22% των πλοίων μεταφοράς LNG, που προορίζεται ως εναλλακτικό καύσιμο, και επίσης μεταφέρουν το ρώσικο πετρέλαιο σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Τρελά κέρδη και ξεζούμισμα των αυτεργατών. Ή ακόμα η Λάρκο παράγει νικέλιο, που η τιμή του αυτή την περίοδο καταγράφει ιστορικά ρεκόρ. Είναι η μοναδική παραγωγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέμπτη παραγωγός παγκοσμίως. Τι έκαναν όλες οι κυβερνήσεις? Συνειδητά την απαξίωναν για να τη δώσουν τσάμπα σε κάποιους μεγαλοεπιχειρηματίες που περιμένουν, απολύοντας όλο το προσωπικό πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Εγκληματική πολιτική. Γιατί η Λάρκο και μπορεί να επιβιώσει και να εξυγχρονιστεί και με χρηματοδοτικό πλαίσιο και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι μπορεί να δουλέψει και να αναπτυχθεί σε όφελος της χώρας, γιατί, όπως λένε και οι εργαζόμενοι, είναι χρυσορυχείο. Καλά κάνουν και αντιστέκονται. Αγωνίζονται και γνωρίζουν μεγάλη αλληλεγγύη σε αυτόν τον αγώνα τους για να μην βρεθούν στον δρόμο τη στιγμή που είναι παραγωγική και ωφέλιμη. Για μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η ανάπτυξη για το λαό περνά μέσα από την κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής, με την παραγωγική δραστηριότητα να σχεδιάζεται με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και κριτήριο την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών και την ικανοποίηση των αναγκών της χώρας. Δηλαδή, κάλυψη των αναγκών της κάθε λαϊκής οικογένειας και όχι παραγωγή για το καπιταλιστικό κέρδος. Γι' αυτό, αν θέλετε, και η αιτία της ακρίβεια σήμερα είναι το ενεργειακό και όχι ο πόλεμος όπως προσπαθείτε να περάσετε. Απλώς η ακρίβεια έχει προηγηθεί και ενισχύθηκε με τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία να αξιοποιήσουμε τις ενεργειακές πηγές που έχουμε και που οι πολιτικές των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το επιτρέπουν για να κερδίζουν οι όμιλοι των αιωλικών πάρκων. Αλλά και στις διατροφικές ανάγκες μπορούμε να έχουμε πάρκια αν σχεδιάσουμε με βάση τις παραγωγικές δυνατότητές μας, που όλες αυτές έχουν υπονομευτεί από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινής αγροτικής πολιτικής που υλοποιούν οι αστικές κυβερνήσεις. Γι' αυτό η φτώχεια αυξάνεται και τα περισσότερα προβλήματα είναι μπροστά μας, γιατί τα εγγυάται η καπιταλιστική βαρβαρότητα. Συνεπώς, υπάρχει παραγωγικό μοντέλο υπέρ του λαού που θα δημιουργεί και περισσεύματα που θα γίνονται εξαγωγή προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε προϊόντα που δεν είναι να παραχθούν, που δεν είναι δυνατόν να παραχθούν στη χώρα μας. Φυσικά, αυτό είναι το σοσιαλιστικό μοντέλο ανάπτυξης που έχει στο κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Γι' αυτό και σε όσες χώρες προσπάθησαν να οικοδομήσουν το σοσιαλισμό,
είχαν εξαλείψει την ανεργία και την πείνα, είχαν εξασφαλίσει δημόσια δωρεάν προστασία υγείας, παιδείας, πρόνοιας, κοινωνικού μαζικού αθλητισμού, πολιτισμού και άλλα. Όλα αυτά, στον καπιταλισμό και τη βαρβαρότητά του, φαντάζουν ως είδος πολυτέλειας και όχι κάλυψη βασικών ανθρωπίνων αναγκών. Συνεπώς μιλάμε για τελείως διαφορετικά πολιτικο-οικονομικά συστήματα και το σοσιαλιστικό δείχνει την ποιοτική ανωτερότητά του. Γι' αυτό και στις σημερινές συνθήκες που αλλάζουν ραγδαία και πρέπει να συνειδητοποιηθεί. Το λέμε ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτή της αλληλεγγύης στους λαούς που υποφέρουν, της υπεράσπισης της κοινωνικής πρόοδου, της πρωτοπόρας δράσης ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Είναι η πλευρά της οργανωμένης πάλης του λαού για πραγματική διέξοδο από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Της πάλης για την ανατροπή του συστήματος που γεννά την εκμετάλλευση και τον πόλεμο. Με αυτή την έννοια καταψηφίζουμε επί της αρχής και στα άρθρα του το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ, κύριε.